Ο Μπερνάρντ Αργκόλ είναι ένας 94χρονος Γάλλος, βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που πήρε μέρος στην απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Ορμανδία. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και εργαζόταν σε εργοστάσιο κλωστοϊφαντουργίας. Ο νεαρός τότε Μπερνάρ κατάφερε να πάρει την αμερικανική υπηκότητα και να καταταγεί στο στρατό. Έφυγα από τη Γαλλία στα 18 μου. Ήμουν έφηβος. Επέστρεψα στα 24 μετά από 6 χρόνια, φορώντας την αμερικανική στολή και με βαθμό λοχεία. Όταν αντίκρισα τους φίλους και την οικογένειά μου, συγκινήθηκα. Είναι δύσκολο να το περιγράψω. Revoir éventuellement ma famille, mes amis, mes copains. J'étais. Il y a un moment d'émotion qui est difficile à décrire. Μετά από 70 χρόνια, ο Μπερνάρ μπορεί να ανακαλεί στη μνήμη του σκηνές που όταν τις περιγράφει, κανείς νομίζει ότι πρόκειται για χολιγουντιανή ταινία. Τη στιγμή της προσγείωσης, 100 μέτρα μόλις σε απόσταση από την ακτή, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα ξαναδεί τόσο όμορφη παραλία. Ήμουν παρόν όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί και ήταν κάτι που δεν το είχα ξαναζήσει. Και ήταν συμμαχικοί βομβαρδισμοί, όχι γερμανικοί, έτσι ώστε να μας επιτρέψουν να φτάσουμε με ασφάλεια στη Γαλλία. Βέβαια, είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών αμάχων και την καταστροφή πολλών σπιτιών. De nous permettre de prendre pied avec plus de sécurité en France. Mais ce bombardement tue des civils français, démolit des maisons françaises, des logements. Η ανταποκρίτρια του Euronews στην Ορμανδία, Λορένς Αλεξάνδροβιτς, μεταδίδει. Στο νεκροταφείο της περιοχής, οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν ταφεί αποτελούν το 10% των στρατιωτών που σκοτώθηκαν. Είναι το μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο που σχετίζεται με την απόβαση στην Ορμανδία.